Η επιλογή της κυβέρνησης για άμεση μείωση του έμφυα από 10% έως και 30% και μάλιστα από τώρα, μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Και αυτό διότι το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου Οικονομικών είναι να δώσει δείγματα γραφής, έτσι ώστε του χρόνου να μπορέσει να προχωρήσει σε πιο γενναίες και πιο οριζόντιες μειώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει υπολογίσει ότι για να κερδίσει το στοίχημα της μείωσης των φόρων γενικότερα θα πρέπει να αυξηθεί η εισπραξιμότητα κατά τουλάχιστον 5 έως 7 μονάδες. Πέρυσι από τα 100 ευρώ που βεβαιώθηκαν για τον έμφυα εισπράχθηκαν τα 75 ευρώ και τα υπόλοιπα 25 ευρώ πήγαν στον κουβά με τα ληξιπρόθεσμα. Αν η κυβέρνηση πετύχει το στόχο που έχει θέσει, τότε αυτομάτως θα αποκτήσει ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι στους δανειστές όταν θα κληθεί να επιχειρηματολογήσει για την πολιτική μείωση των φόρων και τη λογική της οι χαμηλότεροι συντελεστές μπορούν να φέρουν υψηλότερα φορολογικά έσοδα. Τα εκαθαριστικά του έμφυα θα αναρτηθούν εκτός απροόπτου την επόμενη εβδομάδα, με το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί να είναι μειωμένο κατά 570 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Στόχος της κυβέρνησης είναι το δημοσιονομικό άμεσο κόστος να πέσει κάτω από τα 500 εκατομμύρια ή αν αυτό είναι δυνατό και κάτω από τα 450 εκατομμύρια, εάν και αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, όχι όμως αδύνατο. Και αυτό χωρίς να προσμετρώνται τα παράλληλα ωφέλη. Η μείωση του έμφυα ισοδυναμεί με ένεση ρευστότητας 570 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά. Αυτά τα χρήματα μπορεί να οδηγηθούν είτε στην κατανάλωση είτε στην αποπληρωμή άλλων υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Είτε με τον έναν δηλαδή είτε με τον άλλον τρόπο, μέρος αυτών των 570 εκατομμυρίων ευρώ θα επιστρέψει στο δημόσιο ταμείο, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το δημοσιονομικό κόστος από τη μείωση.